και ο εθνικός ύμνος ηχεί εδώ στο γήπεδο της Καλαμαριάς, στο γήπεδο του Απόλλωνα. Αφήνω την εικόνα να μιλήσει για λίγο, αφού θυμίσω ότι προπονητής στην δόξα είναι ο Παναγιώτης Τζαναβάρας. Διαιτητές είναι οι κύριοι Θανάσης Τζίλος από ΕΠΣ Λάρισας, όπως και η βοηθή του, ο Δημήτρης Γκάγκας και ο Χρήστος Παπαδημητρίου. Βλέπετε με λευκές εμφανίσεις σήμερα τον Απόλλωνα σε αυτό το παιχνίδι. Βεργώνης, Σιμελίδης, κοιτάζει και γύρω του Σιμελίδης, βλέπει ότι έχει χώρο. Κάνει την προσπάθεια μόνος ο Σιμελίδης, να δούμε αν θα πάει. Περνάει ο Σιμελίδης, σουτ, απόκρουση και ο Σικαλιάς εδώ, καλή απόκρουση του Σικαλιά. Και βέβαια οι στατικές φάσεις παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτά τα παιχνίδια. Και είναι σίγουρο ότι και οι δύο προπονητές έχουν δουλέψει πάρα πολύ στον τομέα αυτό. Εδώ η κεφαλιά, καλή ευκαιρία. Μόλις out την μπάλα, να δούμε ποιος έκανε την κεφαλιά, με το νούμερο 4 νομίζω είναι, στο 25ο λεπτό. Είναι ο Μκριτσιάν ο οποίος έκανε την, μετά από κόρνερ την κεφαλιά, Λουντούλου. Λουντούλου για τον Γεωργιάδη που βγαίνει από την άμυνα. Πόποβιτς, πέρασε ο Πόποβιτς εκεί, πέρασε πάρα πολύ ωραία ο Πόποβιτς, έχει και χώρο ο Πόποβιτς. Το shoot out! Στο 36, 35 λεπτά συμπληρωμένα, μεγάλη ευκαιρία. Εάν μπορεί να συνεχίσει. Θεωρώ ότι δεν υπάρχουν πάνω από ένα λεπτό καθυστερήσεις. Δεν ξέρω τι μπορεί να δείξει. Εδώ βλέπουμε και τους φίλους της δόξας έξω από το γήπεδο. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν παραβεί. Ο Γεωργιάδης μπαίνει ξανά στο παιχνίδι. Την οδηγία εντολή της αστυνομίας και βέβαια του Υπουργού, του κ. Βασιλιάδη. Η της δόξας δεν είναι καλό το κοντρόλ από τον Παγώνη. Ωραία την πέρασε εδώ ο Αμαραντίδης για τον Λουντούλου. Να δούμε αυτό στην πλάτη και ο Κόπης τι μπορεί να κάνει. Η μπάλα δεν πέρασε για τον Κυβελίδη. Το σουτ! Γκολ! Ένα υπέροχο γκολ! Ένα υπέροχο γκολ! Του Λεωνίδα Κυβελίδη. Απίθανο γκολ! Γκολ για Champions League θα έλεγα. Γκολ για Champions League από τον Λεωνίδα Κυβελίδη. Τον βλέπετε ίσως. Ένα απίστευτο γκολ πραγματικά. Ο Απόλλων παίρνει το προβάδισμα. Έμπειρος καλός τερματοφύλακας. Λουντούρο τώρα την κεφαλιά. Μάχεται εκεί ο Κυβελίδης. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Από τη μάχη όμως αυτή κερδίθηκε η μπάλα, η οποία πέρασε. Για να δούμε. Είναι τέτα τέτα εδώ. Γκολ 2-0. 2-0 για τον Απόλλωνα, που βάζει για τα καλά τις βάσεις για μια νίκη. Στράβκο Πόποβιτς. Λίγο πριν συμπληρωθούν 26 λεπτά στην επανάληψη. Ο Στράβκο Πόποβιτς κάνει στο 71 το 2-0. Υπήρχε ο χώρος. Πολύ ψυχρό πλασάρισμα του Πόποβιτς. Ο Ιγκόρ τώρα εδώ στις τελευταίες προσπάθειες. Δεν αφήνει ο Βεργώνης, ούτε αυτός αφήνει να περάσει. Και είναι η λήξη του αγώνα. Είναι η λήξη του αγώνα. Ο Απόλλων Καλαμαριάς νικητής στο μεγάλο ντέρμπι. Δίκαιος νικητής, νομίζω η εικόνα τα έχει δείξει όλα. Ο Απόλλωνας λοιπόν δίκαιος νικητής. Μετά από μια μισή ώρα συνέχεια σπικάρισμα. Καταλαβαίνετε ότι μετά το σπικάζει αυτό, κάποια συμπερδεύονται τα λόγια. Εδώ οι παίκτες του Απόλλωνα, οι οποίοι όλοι μαζί στο κέντρο του γηπέδου πανηγυρίζουν αυτή τη νίκη, φιλοξενούμενοι βέβαια πικραμένοι. Και ο κόσμος του Απόλλωνα, ο οποίος πανηγυρίζει για αυτήν τη μεγάλη νίκη που κατά πολύ σημαίνει την άνοδο του Απόλλωνα. Εδώ βέβαια βλέπουμε και τα πανηγύρια, βλέπουμε κόσμος και παίχτες όλοι μαζί. Και νομίζω ότι αυτό ήταν ό,τι έπρεπε για τον κόσμο του Απόλλωνα. Οι ποδοσφαιριστές αφιερώνουν στον κόσμο την νίκη. Αναπληρωματικοί και όσοι έπαιξαν. Μεγάλη μέρα για τον Απόλλωνα, για την ομάδα του πόντου και της προσφυγιάς, για την ομάδα της Καλαμαριάς.